Καταδικάζουμε την άγρια επίθεση που για δεύτερη μέρα έλαβε χώρο έξω από το πρώτο και στο δεύτερο ΕΠΑΡ Σταυρούπολης από χουλικανικές περιθωριακές ομάδες, από φασιστοειδή στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο μαθητικό κίνημα. Είχαν το θράσος να επιτεθούν στους μαθητές μας την ώρα του μαθήματος. Τους το ξεκαθαρίζουμε. Δεν θα τους περάσει, θα μας βρουν μπροστά τους. Αν νομίζουν ότι θα φοβηθούμε, είναι βαθιά γελασμένοι. Τίποτα δεν μας σταματά. Τώρα στεκόμαστε πιο γεροί απέναντί τους. Γνωρίζουμε καλά τον ρόλο αυτών των ομάδων που βρίσκονται απέναντι από εμάς. Στηρίζοντας το ίδιο το σύστημα που τους χρησιμοποιεί για να σπείρει τον διχασμό, τον φόβο, τον ρατσισμό και να μπει εμπόδιο στο οργανωμένο αγώνα για ένα σχολείο καλύτερο, για ένα σχολείο που θα μας μορφώνει και όχι και δεν μας εξοντώνει. Αυτό που τους φοβίζει βέβαια είναι η οργάνωσή μας, η συλλογική διεκδίκηση, η αλληλεγγύη και ο συντονισμός με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οργανώνουμε τον αγώνα μας σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, για ένα σχολείο που θα μας μορφώνει πραγματικά και θα μας εξοντώνει. Οργανώνουμε τώρα τις εκλογές στα πενταμελή και δεκαπενταμελή στα σχολεία μας. Δεν επιτρέπουμε στους φασίστες να μας εκπροσωπούν στα όργανά μας. Καλούμε όλα τα σχολεία της περιοχής να καταδικάζουν την επίθεση, τις επιθέσεις και να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους μαθητές μας. Δίνουμε την απάντησή μας στους δρόμους. Όλοι και όλες δίνουμε ραντεβού στις 11 Οκτώβρη στους δρόμους, ημέρα πανελλαδικής μαθητικής κινητοποίησης. Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στις 11 π.μ. στο Άγαμα Βενιζέλου.